Φίλες και φίλοι, γεια σας ξανά μαζί σας διαδικτυακά με τον κώδικα μυστηρίων. Παρά το θέρρος και τις υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε μαζί σας και επιχειρούμε με φιλικές κουβέντες με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και σας συνοδοιπόρους να αναλύουμε τα θέματα που απασχολούν τον κώδικα μυστηρίων. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη τον Μακρυδόπουλο, το ιδρυτικό μέλος της ομάδας Ορφέας. Για τον Δημήτρη τον Μακρυδόπουλο, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, έχω δεχθεί πολλά μηνύματα. Πάρα πολλοί με ρωτάνε πού είναι ο Μακρυδόπουλος τόσους μήνες, τι κάνει. Ο Δημήτρης, να πούμε ότι υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, απολύθηκε. Να του ευχηθούμε καλός πολίτης πλέον να πάνε όλα καλά στη συνέχεια, στην πορεία της ζωής του. Και τον ευχαριστούμε που είναι ξανά μαζί μας και με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα για τον Αριστοτέλη. Κάποια μυστηριώδη αρχαία κείμενα με μυστηριώδεις καταγραφές και αναφορές, κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο τον Αριστοτέλη, αλλά θα σταθούμε και σε άλλα. Ούτως ή άλλως, η αρχαία ελληνική γραμματεία αποτελεί πεδίο έρευνας για τον κώδικα μυστηρίων, αλλά και για την ομάδα Ορφέα, διότι πραγματικά έχει πολλά ανοίγματα. Και η προϊστορία γενικότερα, αλλά και πιο ειδικά η αρχαία ελληνική γραμματεία. Δημήτρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους αγρότες. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά μαζί σας, έτσι. Ξεκινούμε μετά από κάποιο διάλειμμα, κάποιο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξανά συνεργασία, έτσι, και ξεκινάμε. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε, θα συζητήσουμε, ήταν μια ιδέα δική σου, για τον Αριστοτέλη λοιπόν και για κάποια περίεργα αρχαία κείμενα. Τι μπορούμε να πούμε? Καταρχάς να πούμε ότι αυτά που ονομάζουμε κείμενα του Αριστοτέλη, τα γνωστά που κυκλοφορούν ως μεταφρασμένα κείμενα στην Ελλάδα, δεν είναι η πλειοψηφία αυτών που έχουμε συνολικά σαν γνώση, σαν ανθρωπότητα, σαν γνώση. Υπάρχουν και άλλα κείμενα, τα οποία είναι μεταφρασμένα είτε από αραβικά είτε από λατινικά, σαν αγγλικά και το αντίστοιχο. Δεν υπάρχουν ακόμα στα ελληνικά. Είναι κάποια κείμενα σχετικά άγνωστα. Τα θεωρούν κάποιοι κύκλοι ιστορικών ότι είναι τα ψευδο-αριστοτελικά λεγόμενα κείμενα. Κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν τα έχει γράψει ο Αριστοτέλης, θα έχουν γράψει άλλοι συγγραφείς, μπορεί και κατά το μεσαίωνα, και έτσι λένε, ας πούμε, ότι είναι χαλκευμένα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά τα κείμενα αυτούσια, όπως τα βρήκανε πριν την καταστροφή της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, η τότε ιστορική, τα πήγαν και τα αντιγράφανε. Αυτός που τα πήρε και τα αντέγραψε, δεν σημαίνει ότι αυτός το εμπνεύστηκε, αλλά σημαίνει ότι τα αντέγραψε. Ναι. Όταν έχουμε διαφόρους ιστορικούς όπως ο Θεόφραστος, που αντλούμε αρκετά κείμενα για τον Αριστοτέλη, μπορούμε να πούμε ότι έχει προσοχή κείμενα το οποίο δεν τα ξέρει ο Έλληνας σήμερα. Αυτό είναι όπως το περικόσμιο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, Δημήτρη, το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Αγνοούμε το βάθος και ευρύτερα τα αρχαία κείμενα. Δεν ξέρουμε τον πλούτο που υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, οι Νεοέλληνες γνωρίζουν ένα πολύ μικρό ποσοστό από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Το θέμα είναι ότι όλα τα λένε ότι είναι ψευδοκαλλισθένη, όπως είχε αναφορέ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ό,τι δεν μας κάνει, το βγάζουμε ότι είναι χλικευμένο κτλ. Δεν γίνεται να έχουμε ολόκληρα κείμενα που στο εξωτερικό να τα μελετάνε κυριολεκτικά, να τα ξεκοκαλίζουν αυτά τα κείμενα, και πολλοί ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα ξέρουν σε ποια σημεία πάνε να ψάξουν και τι να βρουν. Περισσότερο από τους υπόλοιπους Έλληνες. Αυτό πρέπει να μας κάνει εντύπωση ορισμένες φορές. Πώς ξέρει ο ξένος που να έρθει και τι να δει και ο Έλληνας δεν γνωρίζει. Έτσι. Mm-hmm. Είναι υποθρελικό, ας πούμε, το βιβλίο του Αριστοτέλη, το Secreta Secretorum, το οποίο, ας πούμε, λέει μέσα, είναι ένα γράμμα, μεγάλο γράμμα, έτσι, του Αριστοτέλη προς τον Αλέξανδρο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, που του δίνει κάποιες συμβουλές. Πώς να φέρεται ως βασιλέας, πράγματα που αφορούν αλχημία, αστρολογία, πώς να, γενικά τρόπο συμπεριφοράς, διοίκησης, πώς να φροντίζει την υγεία του. Και αυτό το έχουν πει ότι είναι και αυτό το έργο του μεσαίωνα και... Ότι είναι ψεύτικο. Εν μεταξύ αυτά όλα τα έχει αναλάβει η περιπατητική σχολή. Ναι. Η οποία
ας πούμε, ήταν οι νεοπλατωνιστές του Μεσαίωνα, έτσι. Αυτοί όλοι είναι οι σύγχρονοι, ας το πούμε, μασόνοι, ελευθεροτέτονας, που έχουν αποθηκεύσει αυτή την κρυμμένη γνώση, την εκτιμάνε λίγοι και την διαβάζουν. Τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, τώρα να μην ξέρουμε κείμενα, έτσι όπως περί κόσμου, περί χρωμάτων, μηχανικά, περί πνευμάτων, φυσιογνωμικά, όλα αυτά υπάρχουν. Όλα αυτά υπάρχουν. Εμείς θα επικεντρωθούμε βέβαια σήμερα στο περί θαυμασίων ακουσμάτων. Να φανταστείτε εσύ το γνώριζες, Βασίλη. Βιβλίο του Αριστοτέλη περί πνευμάτων, όχι, δεν το ξανακούσει. Περί θαυμασίων ακουσμάτων. Περί θαυμασίων ακουσμάτων, ναι. Ίσως για το έχω ακούσει, ναι. Αυτό έχει καταγωγή από τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Το βρήκαμε ως κείμενο. Ναι. Το οποίο όντως λέγεται ότι είναι από τον Αριστοτέλη. Ο Θεόφραστος βέβαια έκανε αρκετά καλή δουλειά μεταφράζοντας και διασώζοντας αρκετά κείμενα. Και όπως και χρωστάμε αρκετά και στους Άραβες ιστορικούς που το εκτίμησαν αυτό και το μετέφρασαν. Μέσα εκεί, σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, βρίσκουμε αρκετά στοιχεία πάνω στην εκστρατεία του Ηρακλέου στη Δύση. Πράγματα τα οποία είναι άγνωστα σήμερα, έτσι. Και απορώ πως αυτό δεν το έχουν μελετήσει ιστορικοί, έστω να μας έκανε εντύπωση. Αυτό το βιβλίο εντωμεταξύ στο εξωτερικό θεωρείται ότι είναι όντως γνήσιο. Και πράγματα που λέγονται μέσα, οι ξένοι τα μελετάνε αυτοί στο πανεπιστήμιο. Κάνοντας την έρευνα λοιπόν πάνω στον Ηρακλή για τα τοπονύμια του Ηρακλέως που συναντάμε κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ιταλία, όπως η πόλη της Μασσαλίας, όπως τα Γάβυρα, όπως η στήλη που, η στήλη του Ηρακλέως που λέμε σήμερα, όλοι παντού υπάρχουν τοπονύμια συναντάμε του Ηρακλή και των αδραγανθμάτων που έκανε. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν αναφέρει στο στίχο 133 το εξής. Στη χώρα της Ενιακής, έχω και το αρχαίο κείμενο μεταξύ όποιον θέλει μέσα στο blog μου, μπορεί να το βρει αυτό. Αλλά δεν θα το διαβάσουμε τώρα μέσα στα αρχαία, γιατί εντάξει δεν έχει κάποια σημεία χαρίζουσα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει κάποιο καλό νόημα. Εμείς με κάποια μικρή βοήθεια το καταφέραμε και το μεταφράσαμε. Κατάλαβα. Και έτσι θα το πω κατευθείαν στην ελληνική. Στη χώρα της Ενιακής, εμπειρική δηλαδή, σε ένα μέρος που ονομάζεται Πάτη, λέγεται ότι έχει βρεθεί αρχαία στήλη. Αυτό είναι μέσα στο βιβλίο στο 133, έτσι, το γράφει ο Αριστοτέλης. Λέγεται ότι έχει βρεθεί αρχαία στήλη, που έρχεται μια επιγραφή με αρχαϊκούς χαρακτήρες, των οποίων οι Ενιάνες ήθελαν να γνωρίσουν την προέλευση. Έστειλαν λοιπόν αγγελιαφόρους στην Αθήνα για να μεταφέρουν το περιεχόμενο της επιγραφής εκεί. Όμως καθώς ταξίδευαν μέσω της βιβλιοθήκης, συζητούσαν περί του θέματος με κάποιους αγνώστους. Λέγεται ότι οι Ενιάνες οδηγήθηκαν στο Σμήνιο στη Θήβα, στο μαντίο του Σμηνίου Απόλλωνα δηλαδή, διότι υπόθηκε ότι η επιγραφή ήταν πιο πιθανό να αποκρυπτογραφηθεί εκεί. Καθώς είχαν κάποιες προσφορές ήδη οι Θηβαίοι με αρχαία γράμματα παρόμοια σε μορφή. Αφού ανακάλυψαν οι Ενιάνες ό,τι ζητούσαν από τις γνωστές ήδη επιγραφές, του μαντίου δηλαδή, μετέφρασαν τα εξής. Λοιπόν, το παρακάτω κείμενο που θα διαβάσουμε είναι το περιεχόμενο ουσιαστικά της στήλης που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος, έτσι. Ναι. Ήταν άγνωστη η γραφή για τους τότε Ενιάνες. Είναι απόγονη του Ενία, ας το πούμε, έτσι. Ο Ενίας που έφυγε από την Τρία και είναι ο γενάρχης των Ρωμαίων. Ακριβώς. Όλα τα τοπονύμια, δηλαδή, στη Δύση, προς την Ιταλία, ήταν εκεί πέρα που μετανάστευσαν οι Τρώες. Ναι. Γι' αυτό λέμε και ότι η Ρώμη κατάγεται από τους απογόνους των Τρώων. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα διαβάσουμε δηλαδή είναι αυτό το οποίο το περιεχόμενο της στήλης, η οποία βρέθηκε τότε, εν τω μεταξύ δεν ξέρω να την αποκρυπτογραφήσουν. Δηλαδή, μπορούσαν να βρουν κάποιον που ξέρει αρχαία ελληνικά να το μεταφράσει. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν άγνωστο και για τους αρχαίους Έλληνες αυτό το περιεχόμενο. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν σε τι γλώσσα μπορεί να ήταν, πόσο παλαιό μπορεί να ήταν, γιατί αυτό το κείμενο,
αυτό που αναφέρει η στήλη, να πούμε ότι αποδίδεται στον ίδιο τον Ηρακλή, ότι το έγραψε ο ίδιος ο Ηρακλής. Δεν είναι δηλαδή μία αφιέρωση. Ο ίδιος το έγραψε, όπως το περιγράφει. Λοιπόν, λέει, το περιεχόμενο είναι το εξής. Εγώ, Ηρακλής, αφιέρωσα ένα ιερό άλσος στην Κυθύρα Περσεφάση. Περσεφόνη δηλαδή. Είχε άλλη ονομασία εδώ πέρα, η Περσεφόνη. Περσεφόνη βλέπουμε ότι είναι προ-Ολύμπια η δοξασία της Περσεφόνης και σε άλλες μορφές βέβαια. Και έχει σχέση με τη λατρεία, η Περσεφόνη έχει σχέση με τη λατρεία του υποχθόνιου κόσμου και είναι πολύ παλιά θεότητα. Ακριβώς, ακριβώς, όπως και η Δήμητρα, έτσι. Έχει σχέση με την υπόγεια Αγία, ας το πούμε. Δεν την υπόγεια Αγία. Με το καλό και το φως. Ναι. Έχει σχέση με τον κάτω κόσμο, έτσι. Ό,τι σημαίνει πάλι αυτό. Ναι. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Συνεχίζει. Η θεά Περσεφάση με υπέταξε, καθώς είχα μεγάλη επιθυμία για αυτήν. Εδώ η νέα μου γυναίκα, η Ερήθεια, γέννησε έναν ιό, τον Ερήθοντα. Τότε της έδωσα, της Ερήθειας δηλαδή, την παιδιάδα στη μνήμη της αγάπης μας κάτω μια σκληρή οξιά. Ο τόπος που ονομάζεται Έρδος υπάρχει όντως και σήμερα, αλλά και το γεγονός ότι ο Ηρακλής έφερε τις αγελάδες από εκεί τον Έρηθο και όχι από την Ερήθεια. Διότι λένε ότι το όνομα Ερήθεια δεν σας δίνει τις περιοχές Λιβύης και της Ιβρικής. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το εξής, ότι ο ίδιος ο Ηρακλής μας δίνει το στοιχείο ότι πέρασε καθώς διατελούσε τους άθλους του, προφανώς είναι ο τρίτος άθλος, αν έκανε λάθος. Δεν θυμάμαι ποιος άθλος είναι, που μάζεψε τα βόδια του Γεριώνη. Θα σου πω τώρα, συνέχισε και θα σου πω, ναι. Έχω το βιβλίο για τους άθλους στη Ηρακλή δίπλα μου. Συνέχισε και θα το βρω και θα τα πούμε. Ώστε. Συνεχίζεις. Τώρα παίρνω το βιβλίο για τους άθλους του Ηρακλή από τη βιβλιοθήκη μου για να πω ποιος άθλος ακριβώς είναι. Συνέχισε, ναι, σε ακούμε. Α, ναι. Διέσχισε, βλέπουμε, ολόκληρη την Ευρώπη. Οι άθλοι δεν έγιναν στον ελλαδικό χώρο. Μιλάμε ότι είχαν ολόκληρη εκστρατεία. Η Ερήθεια, επειδή είχαμε γράψει κι εμείς εδώ σαν ομάδα ότι είναι ένα νησί το οποίο βρισκόταν δυτικά των Ηράκλειων στυλών, τελικά ίσως να είναι απλά μια τοποθεσία μέσα στην Ευρωπαϊκή και λόγω της στάθμης θάλασσας να μην είναι πλέον. Λένε ότι είναι τα Γάβυρα, ότι έχει σχέση με τα Γάβυρα. Που και σήμερα υπάρχει αυτή η πόλη, έτσι. Και έχει τα σύμβολα του Ηρακλέους, άμα κάποιος το ψάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η αγάπη του προς τη θεά, τη λατρεία την Περσεφόνη, ήταν πολύ μεγάλη. Άφησε ολόκληρο αφιέρωμα, ότι έκανε παιδί σε εκείνο τον τόπο, έτσι, άφησε τον Ερήθοντα. Οπότε έχουμε ένα πανάρχιο κείμενο λοιπόν, που συνυπογράφει ο ίδιος ο Ηρακλής, μέσα από τα άρχουσα κείμενα του Αριστοτέλη, τα σχετικά γνωστά, έτσι. Πιστεύω ότι είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι τα ίδια τα μαντία κατήχαν αυτή την πανάρχια γλώσσα. Να πούμε ότι ήταν... Δεν το βρήκα. Το έχω εδώ στη βιβλιοθήκη, αλλά τα έχω λίγο ανακατεμένα και δεν το βρήκα. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα το ψάξω αργότερα, ναι. Σημασία έχει ότι οι γλώσσες δεν μπορούν να μεταφράσουν και έφτασαν να πάνε στο Ισμήνιο τη Θήβα για να μεταφράσουν αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, εμέσως μαθαίνουν κάποια πράγματα που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν ξέρανε οι ίδιοι Έλληνες να μεταφράσουν. Πήγαινε προς την Αθήνα, δηλαδή με το περιεχόμενο της επιγραφής αυτής, και δεν ξέρανε να το διαβάσουν. Άρα μιλάμε, πότε ανάγεται ο Ηρακλής, πόσο πίσω. Mm-hmm. Και έχει αρκετά ενδιαφέρον να πούμε ότι το μαντίο και πάλι έδωσε τη λύση. Ο απλός ο κόσμος δεν ήξερε να δώσει την αγάπη. Άρα η πληροφορία ήταν μαντία κατήχανε αρχαία γνώση του, η οποία ο απλός ο κόσμος δεν είχε. Γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό μέσα από αυτό το κείμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη αναφορά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια περιοχή, λέει, στο στίχο 84,
στη θάλασσα έξω από τις Ηράκλειες Στήλες υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο νησί. Αυτό τώρα μιλάμε και γραφτεί το 4ο π.Χ. αιώνα. Έτσι. Mm-hmm. Ένα εγκαταλειμμένο νησί το οποίο ανακαλύφθηκε από τους Σικελούς, νομίζω από τους Καρθαγένιους. Δημητρή, συγγνώμη, ναι. Αυτά τώρα που μας έλεγες πριν και μας λες τώρα για το επόμενο, αφορούν τον Αριστοτέλη ή είναι γενικότερα αρχαία κείμενα? Αυτά είναι όλα από το περιθωμαστών ακουσμάτων το βιβλίο. Ο στίχος ναι. 133 ήταν, να θέλει κάποιος να το δει. Είναι μια πανάρχια στήλη αυτό που ανακαλύφθηκε και το περιγράφει αυτό το περιστατικό Αριστοτέλης. Μέσα είναι σαν μικρές πραγματείες που περιγράφει κάποια παράξενα γεγονότα του τότε κόσμου, του αρχαίου κόσμου, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετά σπάνιο να το βρει κάποιος. Σίγουρα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι η γνώση που έχουμε αντικατοπτρίζει τον αρχαίο κόσμο σήμερα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε έστω εμέσως μέσα από κάποια κείμενα και ψάξουμε, θα βρούμε αρκετές πληροφορίες και μετά μπορεί να κάνει τους κατάλληλους ενεργούς. Όπως τώρα, έτσι. Δηλαδή, έφτασε να πάει στο Ισμήνιο της Θήβας, που ήταν πανάρχαιο ιερό, έτσι. Και αυτό ήταν σαμαντίο και εκεί πέρα το Απόλλωνος. Κάποιοι είχαν μια γνώση και εκεί που μπορέσαν να το μεταφράσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το περίπτωση. Δηλαδή, μιλάμε για πελασική γλώσσα, ίσως. Ναι. Τώρα, να μιλήσουμε για τους Καρχιδονίους που ανακαλύψαμε, όπως είπαμε, αυτό το παράξενο νησί, το οποίο, όπως περιγράφει ο Αριστοτέλης, ήταν εγκαταλειμμένο. Το περιγράφει σαν επίγειο παράδεισο, λέει ότι είχε όλα τα... ό,τι χρειαζόταν κάποιος, κάθε είδους ξυλίας, είχε ποτάμια, είχε κάθε είδους φρούτα. Και απήχε, λέει, μόνο μερικές μέρες μακριά από τις Ηράκλειες Στήλες. Όταν μιλάμε στις Ηράκλειες Στήλες, εννοούμε όταν περνά στις Ηράκλειες Στήλες. Μιλάμε για τον Ατλαντικό ωκεανό. Πλέοντας δυτικά των Ηράκλειων Στήλων. Και αυτό, όταν το ανακάλυψαν οι Καρχιδόνοι, ξεκίνησαν να μένουν εκεί πέρα. Και εδώ πάλι θα μιλήσουμε για τα μαντεία τι έκαναν. Όταν άρχισαν λοιπόν, όταν ανακάλυφθηκε αυτό το νησί, είδαν ότι είναι ένας υπήρχος παράδεισος, θεωρούσαν ότι δυτικά υπήρχε η αίσθηση στον αρχαίο κόσμο ότι προς τη Δύση είναι η τελείσα παιδεία, θεωρούσαν, και ότι όλη η γη περιστρέφεται, ότι η μάζα της γης, ας το πούμε, είναι μια ήπειρος και γύρω-γύρω περιστρέφεται από και έναν ωκεανό. Mm-hmm. Μετά άρχισαν να καλύπτουν κάποια πράγματα, νησιά και... Ήταν μια γνώση, με πάση περιπτώσει, κατακλυσμένη που χάθηκε. Έστω, ανακάλυψαν αυτό το νησί, ξεκίνησαν να μένουν εκεί. Είναι πολύ περίεργο να σκεφτούμε ποιο νησί μπορεί να βρίσκεται δυτικά με ταξίδι αρκετών ημερών, έτσι, δυτικά των Ηρακλείων Στήλων. Μιλάμε τώρα, μήπως κάποιο απομεινάρι της Ατλαντίδας, γιατί δεν υπάρχει κάποιο νησί που να πέσει τόσες μέρες με κατεύθυνση δυτικά. Αυτό να σκεφτούμε τις Βρετανικές νήσους που τις γνωρίζανε τότε ο αρχαίος κόσμος. Γιατί βγάζανε σίδηρο, κασίτερο, οι αρχαίοι Έλληνες από εκεί. Οπότε δεν μιλάμε για αυτό το μέρος. Μιλάμε για ένα έγνωστο μέρος. Ίσως να ήταν κάποιο απομεινάρι, πιθανώς. Γιατί αυτό το περιγράφει ο Αριστοτέλης σαν νήσα. Όταν ξεκίνησαν να μένουν οι Καρχιδόνοι εκεί, εν πάση περιπτώσει, ανακάλυψαν ότι και το ανακάλυψαν τα μαντεία, θεώρησαν ότι αυτό ήταν ασέβεια λέπρος στους θεούς. Το θεώρησαν ότι αψηφούν τους θεούς και δεν θα πρέπει να βρίσκονται εκεί πέρα. Και ανακοίνωσαν ότι όποιος έπλεε προς εκείνο το νησί θα θανατωνόταν. Και όντως έτσι έγινε, όλοι οι κάτοικοι του νησιού που έμεναν εκεί πέρα, που είχαν ξεκινήσει να μένουν, ήταν πραγματικά παραδοσιακή ζωή, θανατώθηκαν όλοι και έτσι το νησί ερημώθηκε από τους αρχαίους πόνους, από τους ίδιους Καρχιδονίους. Γιατί τα μαντεία, ο πόλος εξουσίας δεν ήθελε
την εξάπλωση. Μήπως γνωρίζανε λοιπόν το ταξίδι προς τη Δύση, γνωρίζανε την ύπαρξη της Αμερικανικής Υπήρου προφανώς. Κάποιας γης, η οποία ήταν από μινάρι κάποιες Υπήρου, της Αντλαντίδας μήπως. Αυτό που λες, πολλοί μπορεί να πούνε ότι ίσως ανάγεται στο θεωρητικό, αλλά με τους χάρτες του Πύρη Ρέις έρχεται να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη βάση αυτό που περιγράφεις τώρα, διότι είναι γνωστό ότι κατήχαν χάρτες αρχαίους που ήταν τόσο προηγμένοι που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είχαν αυτή τη γνώση. Αυτό είναι στίχος 84, όποιος θέλει να το βρει, το εκδομαστών ακουσμάτων. Είναι στα αρχαία ελληνικά που βγάζω το νόημα, έτσι. Τώρα ναι, ναι. Δεν διαβάζω αρχαία ελληνικά. Κατάλαβα, ναι. Δεν βγάλουν πολύ νόημα, το βγάζουμε εμείς που ψάχνουμε όλη μέρα. Αυτά είναι για τους πανεπιστημιακούς να βγάλουν ακριβώς το νόημα. Εμείς είχαμε ευτυχώς μια μικρή βοήθεια. Πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο να βγάλεις νόημα από την αρχαία ελληνικά. Εσύ τώρα και η ομάδα Ορφέας, πώς αποκτήσατε γνώση για την ύπαρξη αυτών των κειμένων, τα οποία όπως είπες είναι άγνωστα και ως τίτλοι και γενικότερα? Αυτό δηλαδή είναι πάνω στην αναζήτηση για χαμένα βιβλία, ας πούμε, στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορείς να ψάξεις. Ψάχνεις βιβλιοθήκες ξένων πανεπιστημίων που τα έχουν ανεβασμένα ψηφιακά τα πολλά αρχεία. Τα έχω βάλει και τις πηγές, όπως θέλει να τα μελετήσει. Εδώ στην Ελλάδα ναι, έχουμε χρόνια πρόβλημα. Δεν εκδίδουν τους αρχαίους συγγραφείς, δηλαδή δεν υπάρχει μια οργανωμένη πρωτοβουλία από το κράτος και πρέπει να πάμε στους Τούρκους που έκαναν κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι Τούρκοι οργανωμένα, το κράτος, η πολιτεία, αποφάσισε να εκδώσει αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και δεν το έχουμε κάνει εμείς. Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι για γέλια. Για γέλια και για κλάματα είναι. Αυτό ακριβώς. Να πούμε και κάτι άλλο μέσα στο βιβλίο του Αριστοτέλη. Και θυμάμαι, συγγνώμη, είχαμε κάνει και εκπομπή παλιότερα το 17, θυμάσαι, για το κυμβάλιο, για το όργανο-όργανο. Είχαμε πει και άλλα για αρχαία χαμένα κείμενα. Λέγαμε ότι αυτά διασώθηκαν από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Το πώς. Σωστά. Προλάβανε και τη διέσωσαν κάτι. Και δεν τα έκαναν όλα. Απλά τα πήρανε οι μέδικοι που λέγαμε τότε, οι νεοπλατωνιστές, πώς να κάνουν μια γέννηση. Και είναι γνωστό ότι σήμερα αυτά υπάρχουν σε μεγάλες βιβλιοθήκες όπως του Βατικανού, στα Ιεροσόλυμα και αλλού, και σε ιδιωτικές συλλογές υπερπλουσίων αριστοκρατών εφοπλιστών που μπορεί να ανήκουν και σε σέκτες ή ομάδες συγκεκριμένες. Ή και όχι, να είναι από μόνοι τους και να τα έχουν. Μα και αυτά που υπάρχουν, εμείς τα βγάζουμε ότι είναι ψεύτικα. Δεν μπορεί να τα διαβάζουν οι ξένοι και εμείς να τα αγνοούμε. Δηλαδή, ήξερες εσύ, ας πούμε, αυτό, ότι βρέθηκε μια στήλη που είχε επιγραφή του Ηρακλέους, ας πούμε, και το περιγράφει μέσα ο Αριστοτέλης. Αυτό που το έχει γράψει ο ίδιος ο Ηρακλής, έτσι. Και δεν ξέρω να το μεταφράσουν. Για μένα είναι σημαντική πληροφορία, κάτι για να μην είναι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Μια άλλη πληροφορία που θεωρώ εξίσου σημαντική. Υπάρχουν, λέει, στο στίχο 81, τα νησιά, ηλεκτρίδες. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς ηλεκτρίς το λέει, δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε σήμερα όλο αυτό. Είναι, λέει, ένα νησάκι, είναι μια στάδα νησιών που βρίσκεται στην Αδριατική. Και εκεί πέρα, λέει, υπάρχουν δύο αγάλματα αφιερωμένα, το ένα από Κασίτερο και το άλλο από Φαλκό, τα οποία είναι αφιερωμένα στο Δέβαλο. Και μάλιστα, όχι μόνο είναι αφιερωμένα, η μυθολογία, όπως περιγράφει ο Αριστοτέλης, λέει ότι είναι έργα του ίδιου του Δέβαλου. Μιλάμε για την τότε εποχή, έτσι, ότι υπήρχε τότε. Ότι είναι τα απομεινάρια προϊστορικών χρόνων. Αυτό είναι τώρα, ότι ο Αριστοτέλης μέσα από τα κείμενα περιγράφει για ιστορικά γεγονότα, αυτό που θεωρούμε εμείς σήμερα ιστορική εποχή. Ας φανταστούμε, ας αναλογιστούμε λίγο, ότι αυτά τα γεγονότα που διαβάζουμε τα θεωρούσαν οι ίδιοι πανάρχαια τότε. Δηλαδή, αν θεωρούμε Αριστοτέλη αρχαίο, τότε όταν τα γράφει ο Αριστοτέλης, αυτά περιγράφει ως ήδη αρχαία τότε. Μιλάμε για 2.500 χρόνια πριν, έτσι. Ναι. Είναι κάτι εξωπραγματικό. Λέει, ήταν έργα του Δέδαλου, είναι, όπως το περιγράφει, λέει, να υπενθυμίζει τις παλαιές μέρες όταν ξέφυγε από τον Μίνωα.
Όταν κατέφυγε από τον Μίνωα προς τη Σικελία. Αυτό είναι αρκετά περίεργο, γιατί δεν ξέραμε ότι υπήρχαν τώρα αυτά τα νησιά με τα γάλματα του Δέδαλου, έργα του Δέδαλου, ας πούμε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε. Και όσους ρώτησαν, δεν το γνωρίζανε αυτό το πράγμα. Και λέει ότι εκεί πέρα υπάρχουν θερμές πηγές. Τώρα ποιο νησί είναι αυτό? Και αν υπάρχουν και σήμερα αυτά, τα έχει βρει κάποιος, ποιος ξέρει. Πόσα πράγματα μπορεί να έχουν βρεθεί τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Καλά, και αυτό είναι σίγουρο. Και για την Αμφίπολη πόσα δεν μας λένε, και για άλλους. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά όλα μπορεί να τα ψάξει κάποιος αν θέλει, μέσα από τον Αριστοτέλειο. Ας προχωρήσουμε λιγάκι, να πούμε και για τον Φιλόστρατο. Ναι. Γιατί μιλήσαμε για δυτικά, μιλήσαμε για ανατολικά, την εκστρατεία που έγινε ανατολικά. Βέβαια μιλάμε για εκστρατεία ανατολικά, μιλάμε για Διόνυσο, έτσι. Αν και εκεί είχαμε Ηρακλή, ο οποίος στράτευσε, βέβαια και σε διαφορετική εποχή. Βλέπουμε ότι και δυτικά και ανατολικά, μέσα από τα κείμενα, βλέπουμε πανάρχες εκστρατείες. Έτσι. Τώρα θα μπούμε μέσα στο βιβλίο του Φιλόστρατου, που περιγράφει το ταξίδι του Απολλώνα Διωτιανέα, ο οποίος ήταν ένας νεοπυθαγόριος φιλόσοφος του Τατίανα, θα πέφτει ρωμαϊκή επαρχία της Καπαδοκίας τότε στη Μικρά Ασία. Εντάξει, ο Απολλώνας έχει αφήσει όνομα τεράστιο γενικά σε αυτούς που στο χώρο της αναζήτησης. Πολλοί τον παρομοιάζουν με τον Χριστό, ότι κάποιοι παρομοιάζουν... Κάποιοι τον ταυτίζουν και όλες λάθος. Ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, ας πούμε. Λάθος. Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Τα χρόνια που εξαφανίζουν δεν ήταν, ας πούμε, μέχρι τα 33, τη ζωή του Χριστού δεν τη γνωρίζαμε, ας πούμε. Ναι. Από τη γέννησή του μέχρι τα... και λίγο μετά, μέχρι τα 33, νομίζω υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Λένε ότι ταξίδεψε ανατολικά. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά χωρίς αποδείξεις, έτσι. Αυτά είναι κάποιοι το ταυτίζουν, εμείς δεν ταυτίζουμε. Πιθανόν να υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Έζησε περίπου τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, αρκετά μετά τον Χριστό. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε, αν έστω κάποια βάση αυτός ο ισχυρισμός. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Φιλόστρατος περιγράφει ότι ο Απολλώνιος μέσα σε 8 βιβλία, τα οποία ονομάζεται τα Ιστοδιανέα Απολλώνιων, έκανε ένα ταξίδι ανατολικά, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτή την πανάρχια γνώση που είπαμε, την ξεχασμένη γνώση, το οποίο θα πρέπει μόνο τα μαντεία. Και επειδή τα μαντεία στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, δεν του δίνανε αυτές τις πληροφορίες, τον περιγελούσανε. Ο ίδιος ο Απολλώνιος ήξερε ότι είναι τέκνο, ας το πούμε, εκεί σποράς. Το γνώριζε μέσα του. Ήξερε την αποστολή του. Τώρα, εντάξει, αυτό μπορεί να πάμε και στις μονοστολογίες. Αλλά ήξερε, όπως μας περιγράφει ο Φιλόστρατος, κάποια πράγματα. Και μέσα εκεί μπορούμε να... μέσα από το Φιλόστρατο μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ περίεργα. Τα οποία δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι. Λοιπόν, αυτός, όπως είπαμε, θέλει να συναντήσει τους Δραχμάνους, οι οποίοι ήταν ας πούμε, ο πόλος δύναμης των Ινδών. Ναι. Πώς είχαμε εμείς εδώ πέρα τους Δελφούς, τη Δοδόνη. Και για τους Δραχμάνες ήταν ιερείς τους. Κατάλαβα, ήταν ιερείς. Λένε ότι... γνώση. Ναι, πολλοί από αυτούς λένε ότι ήταν αυτοί που άφησε εκεί ο Διόνυσος. Ακριβώς, ακριβώς. Το γράφει και μέσα σε αρκετά σημεία ότι για το ταξίδι του Διονύσου να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ό,τι διαβάζουμε το μεταξύ είναι μέσα από τις πηγές, όποιος θέλει μπορεί να το βρει, να το διαβάσει. Δηλαδή δεν τα έχουμε βγάλει αυτά τα πράγματα από το μυαλό μας ή κάτι τέτοιο. Άμα θέλει κάποιος, εμείς έχουμε ανεβάσει τις πηγές σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να τα διαβάσει και να βγάλει και ο ίδιος τα συμπεράσματά του. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς αυτά που λέμε είναι αυτό. Ψάξτε.
Λοιπόν, είναι εκδόσεις Κάκτος, τα εστοντιανέ, όπως είπαμε, ΑΒΓΑΜΑ βιβλία. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αναφορές, συναντάμε αναφορές, θα διαβάσουμε τώρα για τρόπους οι οποίοι είχαν ύψος 3 μέτρα. Ναι. Δηλαδή αναφορά, ας το πούμε, γιγάντων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Φιλόστρατο, σε παραλαμβάνω. Στο Φιλόστρατο. Μέσα από το Φιλόστρατο. Μάλιστα. Με εκδόσεις Κάκτος, όπως είπαμε, μετά στον Τιανέα. Στο πρώτο βιβλίο διαβάζουμε, σελίδα 123. Εκδόσεις Κάκτος, όποιος θέλει να το βρει αυτό το βιβλίο. Αφού πέρασαν τον Κάυκασο, λένε πως ήταν ανθρώπους 4 πύχης ψηλούς με σκούρο δέρμα. Όταν λέμε 4 πύχης, καταλαβαίνεις ότι ο πύχης είναι περίπου 4 εκατοστά. Μάλιστα. Μόλις πέρασαν τον Ινδό ποταμό, ήταν αλλού 5 πύχης ψηλούς. Από την πορεία μέχρι τον ποταμό αξίζει να αναφερθούν τα εξής. Δηλαδή μιλάμε 3 μέτρα και 20 εκατοστά ο πύχης. Τόσο είναι. Ναι. Άμα το υπολογίσει κάποιος, το πολλαπλασιάσει. Μιλάμε 3 μέτρα. Προχωρούσαν κάτω από λαμπρό φεγγαρόφωτο. Όταν παρουσιάστηκε το φάντασμα της έμπουσας που άλλαζε μορφές ή ξαμαλωσούσαν τελείως. Εδώ έχουμε αναφορά από τους γίγαντες, μας πάει σε αναφορά πνεύματος. Ότι ενώ περπατούσαν, λέει, συναντάνε την έμπουσα. Ο Απολλώνιος κατάλαβε τι συμβαίνει, εξήβρισε ο ίδιος την έμπουσα και είπε στους συντρόφους του να κάνουν το ίδιο. Γιατί αυτό είναι το φάρμακο αυτής της επίθεσης. Το φάντασμα εξαφανίστηκε τρέχοντας και βγάζοντας δυνατές φωνές, όπως κάνουν τα φαντάσματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αναφορά για επίθεση, πώς λέμε, της μόρας, κάποιου δαίμονα. Μιλάμε για απίθανες περιγραφές. Πέρα από το φιλοσοφικό κομμάτι που, μετά που λέμε όλοι για τον Απολλώνιο, βλέπουμε για πράγματα τα οποία είναι όντως πολύ περίεργα. Δεν έχουμε σταθεί, πιστεύω, όσο θα χρειαζόταν και εδώ ακόμα, στον ίδιο του Φιλόστρατο. Μιλάμε τώρα εδώ για 3 μέτρα ανθρώπου. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το φαντάστηκε. Mm-hmm. Λες κάποιο άλλο σημείο. Σελίδα 135. Η Άρνος Πέτρα δεν απέχει πολύ από την Ίσα. Όμως ο Δάμης λέει πως δεν την είδε γιατί δεν είναι στον δρόμο που ακολουθούσαν. Και ο οδηγός φοβήθηκε να απομακρυνθεί από την πορεία τους. Άκουσε όμως ότι την κατέλαβε ο Αλέξανδρος και ότι ονομαζόταν Άρνος όχι γιατί είχε ύψος 15 στάδια, αλλά γιατί τα ιερά την απαιτούν πάνω από αυτό το ύψος. Και γιατί στην κορυφή της λένε πως υπάρχει ρήγμα, ακούω εδώ, υπάρχει ρήγμα που τραβάει τα πτηνά που πετούν από πάνω. Κάτι που μπορεί να δει κανείς στην Αθήνα, στον πρόδρομο του Παρθενώνα και σε πολλά μέρη της Φρυγίας και της Λιβύας. Γι' αυτό η Πέτρα ονομάστηκε όπως πραγματικά είναι, Άορνος. Και εκεί... Να δείχνει μια γιγάντια ρουφίχτρα, να πούμε ενεργειακό πεδίο, ναι. Πώς να το πω όνομα. Εκεί ο Φουράκης, ο Μακαρίτης, ο Άγιος Ανδρέας λένε, αναφέρουν πολλοί ότι σύμφωνα με αυτά τα κείμενα ο Αλέξανδρος εκεί σφράγισε μια εκ των πυλών. Ήταν, λέει, για να το καταλάβει αυτό το μέρος, ανέβηκε... Και θυσίασε, λένε... Ανέβαινε πόσες μέρες. Και θυσίασε και το βασιλικό λόχο, λένε, που ήταν τα εκλεκτά τέκνα της Μακεδονίας. Ο Αριανός ήταν εκεί, ναι. Έχει πέσει πύριο, και το σημείο. Πύριο νίκη, λένε, είχε. Πύριο νίκη, ναι. Πύριο νίκη. Εν τω μεταξύ, σε εκείνο το σημείο, ακόμα και σήμερα, έχουν τους τρίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Και υπάρχουν κατάλοιπα, αλλά ποιος πάει μέχρι εκεί. Εκεί είναι σωστά. Το θέμα. Είναι σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Σωστά. Τώρα, να πούμε για τον Διόνυσο. Σχετικά, λέει, με τον Διόνυσο, ο Φιλόστρατος τώρα, οι απόψεις Ινδών και Ελλήνων διαφέρουν, αλλά και των Ινδών μεταξύ τους. Εμείς λέμε ότι ο Θηβαίος Διόνυσος εκστράτευσε κατά των Ινδών, μαζί με τον βασικό του θείασο, και χρησιμοποιούσε ως απόδειξη ανάμεσα στα άλλα και ένα φέρωμα στους Δελφούς, που φυλάσσει τα ασφαλές στους εκείνους αυρούς. Πρόκειται για ενδικό σημαίνιο δίσκο που έχει την επιγραφή Διόνυσος, ο γιος της Αμέλειας και του Δία, από τους Ινδούς για τον Δελφικό Απόλλωνα. Μιλάμε τώρα, υπήρχε στον. Έτσι. Αφιέρωμα στους Δελφούς για την εκθεατία του Διονύσου. Ένα ασημένιος δίσκος. Mm-hmm. Αυτοί γιατί δεν γνωρίζουν. Πού βρίσκονται αυτά σήμερα. Άρα αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη και απόδειξη ίσως ότι έγινε η εκθεατία του Διονύσου. Γιατί σήμερα μας λένε ότι αυτά είναι παραμύθια.
για κάποιους μπορεί να αυτά τώρα είναι επιλεκτικά τα φοβρία αυτά τα σημεία. Πώς κατάλαβα. Υπήρχε μια πανάρχια γνώση, αλλά πώς τα μαντεύω σε θέλουν να κρύψουν κάποια πράγματα. Λέει, οι Ινδοί που κατοικούν γύρω από τον Κάφκασο και τον ποταμό Κοφίνα λένε πως ήρθε ως ξένος Ασσύριος και γνώριζε καλά τα σχετικά με τον Θηβαίο Διόνυσο. Ενώ αυτοί που κατοικούν ανάμεσα στον Ινδό και στον Τραώτη, για την περιοχή που φαίνεται μέχρι το Βέλγιο, λένε πως ο Διόνυσος ήταν παιδί του ποταμού Ινδού, που κοντά του ήχνα ο Θηβαίος Διόνυσος. Και πήρε από αυτόν τον Θύρσο. Διδάχτηκε τις ιερές τελετές και δήλωσε πως είναι γιος του Δία. Πως εξαιτίας του τοχετού είχε εμβιώσει μέσα στον μυρό του πατέρα και πως πήρε από αυτόν ως δώρο το βουνό Μυρός που βρίσκεται κοντά στη Νύσα. Και ότι η Νύσα φυτεύτηκε για το Διόνυσο με σπόρα μπελιού που μεταφέρθηκε από τη Θήβα. Μιλάμε για περιγραφές μιας πανάρχιας εκκρατείας, έτσι. Τώρα, αυτό έχει περάσει και στο μυθολογικό κομμάτι από τα χιλιάδες χρόνια. Να πούμε μια άλλη περίγραφη που λέει. Αυτή είναι το πιο περίεργο από όλα, πιστεύω. Πες μου όμως το εξής σχετικά με τους σοφούς, λέει ο περιγράφει μέσα ο φιλόσοφος. Αυτή τώρα μιλάμε για τη συζήτηση που έγινε, που ο Φιλόστρατος ήταν μπροστά, ήταν ακόλουθος έτσι, στο Πολώνιο και ήταν κοντά και όποτε δεν τον απομάκρυναν, γιατί κάποιες φορές τον απομάκρυναν, το λέει και ο ίδιος, όταν λέγανε για τα απόκρυφα, τα απαγορευμένα, μερικές φορές τον απομάκρυνα. Εκεί μας λέει κάποια στοιχεία, όπως αυτό, ότι δεν τον έδιωξαν. Αυτό είναι για μένα απόκριφη γνώση. Πες μου όμως το σχετικά με τους σοφούς. Ήταν κάποτε κάτω από την εξουσία του Αλεξάνδρου και υποχωρώντας σε αυτόν τον... και σε αυτόν δεν φιλοσόφησαν σχετικά με τον ουρανό. Εκείνοι είπε. Ήταν οξυδράκες. Πρόσεξε, οξυδράκες. Αυτό το έθνος χαρακτηρίζεται πάντα από ελεύθερο φρόνημα και είναι έτοιμο για πόλεμο. Ισχυρίζονται ότι είναι γνώστες της φιλοσοφίας ενώ δεν έχουν ιδέα από τη μειότητα. Οι αληθινοί σοφοί κατοικούν μεταξύ του Τφάση και του Δάγκη. Την περιοχή αυτή ποτέ δεν πάτησε ο Αλέξανδρος. Όχι επειδή κάτι φοβόταν, αλλά νομίζω οι Ιωνοί τον απέτρεψαν. Εδώ λέει ότι όχι φοβόταν ο Αλέξανδρος, αλλά οι Ιωνοί λέει τον απέτρεψαν. Γιατί? Ποιοι Ιωνοί? Γιατί? Λέει, συνεχίζει. Ακόμη και αν περνούσε τον Τφάση και μπορούσε να κυριεύσει την περιοχή γύρω από αυτούς, όμως την εχειρωμένη περιοχή που κατοικούσαν εκείνοι δεν θα μπορούσε ποτέ να την κατακτήσει. Ακόμα και αν είχε μαζί του Μύριους σαν τον Αχιλλέα και Τρισμύριους σαν τον Έαντα. Γιατί δεν συνάπτουν μάχη με τους επιθέμενους, οι οξυδράκες, έτσι. Αλλά ρίχνουν, πρόσεξε, ρίχνουν κακούς Ιωνούς και κεραυνούς και τους αποκρούν. Γιατί είναι άνθρωποι ιεροί και αγαπητοί στους θεούς. Λένε πως όταν ο Ηρακλής ο Αιγύπτιος και ο Διόνυσος τους επιτέθηκαν με όπλα και πεινούσαν πανούργα τεχνάσματα, προσπαθώντας να κυριεύσουν την περιοχή, αυτοί δεν έκαναν κάτι ανάλογο. Αλλά ήταν ατάραχοι, έτσι τουλάχιστον φαίνονταν σε εκείνους. Και όταν τους πλησίασαν, τους απόκτησαν καταιγίδες και βροντές που στρέφονταν προς τα κάτω και έπεφταν στα όπλα. Και εκεί υπάρχει φήμη ότι ο Ηρακλής παράτησε και τη χρυσή του ασπίδα από τότε που βρέθηκε. Αυτό είναι το περιγράφει ο Φιλόστρατος. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μιλάει δηλαδή τώρα ότι και να πήγαινε, λέει, ο Αλέξανδρος εκεί, δεν θα μπορούσε, λέει, αν και του είπαν οι Ιωνοί να μην πάει. Εντάξει. Λες και είναι συνοημένοι, να πούμε. Λέει να μην πάει εκεί, λέει, γιατί αυτοί πετάνε, λέει, κεραυνούς και, λέει, πετάνε κατάρες και δηλαδή πέφτει ο ουρανός πάνω σου, άμα πλησιάσει, τους οξυδράκες. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε... Αυτό είναι αρκετά περίεργο. Σίγουρα, έχουμε άλλα 10 λεπτά και ξέρω ότι θες να μας πεις κάποια πράγματα και για τον Κτησία. Να περάσουμε σε αυτό ή θα συνεχίσεις με το Φιλόστρατο? Να πω ένα ακόμα πράγμα. Λέει το ύψωμα πάνω στο οποίο κατοικούσαν οι σοφοί. Οι σοφοί μιλάνε τώρα οι Βραχμάνοι, έτσι. Ότι είχε περίπου το ύψος της Ακρόπολης των Αθηνών. Άρα βλέπουμε ότι το ύψος της ιερής της Ακρόπολης το είχαν αντιγράψει. Ήταν ο ίδιος με τις Ακρόπολης. Προεξήχε από την πεδιάδα και ήταν φυσικά χειρωμένο από πέτρες που βρισκόταν γύρω. Πάνω στις πέτρες λένε ότι διακρίνονται αχνάρια ποδιών με δύο οπλές και αποτυπώματα γενιάτων και προσώπων. Επίσης μπορεί να δει κανείς κάπου-κάπου κενότα όμοια με κάποιον που κατρακυλούν. Γιατί όταν ο Διόνυσος με τη βοήθεια του Ηρακλή, εδώ βλέπουμε ότι ο Διόνυσος καταδέχεται με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή. Επιχείρησε να κυριεύσει την περιοχή. Λένε ότι διέταξε τους πάνες ο Διόνυσος να τον βοηθήσουν επειδή ήταν ικανοί να προκαλούν σεισμό.
Εδώ μιλάει τώρα για όπλο χάρτη. Πώς να το μεταφράσουμε αυτό, δηλαδή πώς να το εξηγήσουμε αυτό. Και... Κοίτα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα θέματα δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή έχουμε να κάνουμε με μια προχωρημένη τεχνολογία που τη μετέφεραν κωδικοποιημένα και μεταφορικά, ή για δυνατότητες κάποιων όντων, είτε αυτών των στρατηλατών ή και άλλων. Ναι. Είχα κάνει και μια εκπομπή με τον κύριο Σαραγά και μου είχε πει για τον Αλέξανδρο κάποια πράγματα, ότι είχε μοιηθεί από τον Αριστοτέλη και μπορούσε να έχει κάποιες δυνατότητες ο Αλέξανδρος να χρησιμοποιεί τα καιρικά φαινόμενα και κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Δηλαδή, μια γνώση που μπορεί να είχαν τα όντα, οι άνθρωποι ή άλλα, και να έκαναν πράγματα, να χρησιμοποιούσαν τον εγκέφαλό τους περισσότερο, να γνώριζαν την ύπαρξη του Θεού, να τον επικαλούνταν και να τους βοηθούσε. Ή μπορεί να έχουμε να κάνουμε μια προχωρημένη τεχνολογία που τη χρησιμοποιούσαν και στα κείμενα αυτά πέρασε από τους μύστες κωδικοποιημένη. Εδώ περιγράφει τα αυτόματα. Λέει ότι πηγαίναν κάπου να πιούνε κρασί και οι Βραχμάνοι είχαν μέσα από τις σκηνές, βγαίνανε αυτόματα και τους σερβίρανε κρασί και νερό. Ναι, αυτό μου θυμίζει και τη Μινωική Κρήτη με τους ρομποτικούς μηχανισμούς. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια σελίδα βρίσκεται αυτό. Είναι στο γάμα βιβλίο αυτά τώρα που διαβάζουμε, στο τρίτο βιβλίο. Λέει ότι αυτό το ύψωμα εκεί περιβάλλεται, λέει, πάντα από νεφέλη. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Λέει ότι πάνες τώρα δημιουργούσαν σεισμό του Διονύσου. Αλλά τώρα τι είναι φαντασίες, ας πούμε. Εδώ τώρα είναι άλλο. Ξέρεις, ένα τελευταίο να πούμε για το... Πριν το πεις, ναι, αυτό που είπες τώρα, το λέω και εγώ στις εκπομπές, έτσι, και το έχουμε πει και μαζί, ότι όταν μιλάς με κάποιους σήμερα στην Ελλάδα και τους λες... Παραδέχεσαι και αποδέχεσαι, το έχουμε μάθει στην εκπαίδευση και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, ότι ο Σοκράτης ήταν ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους, αν όχι ο κορυφαίος. Ναι, λένε. Μετά τους λες, είχαμε αστρονομία, είχαμε θέατρα, είχαμε προχωρημένη ιατρική, το ένα, το άλλο, φιλοσοφία, μαθηματικά, το ένα, το άλλο. Κατασκεύαζαν προχωρημένους εκπληκτικούς ναούς που δεν μπορούν να τους φτιάξουν σήμερα. Ναι, το έκαναν. Όταν τους λες όμως ότι τα αρχαία κείμενα λένε και αυτά. Αυτά είναι παραμύθια, αυτά είναι φαντασίες. Τα αρχαία κείμενα το λένε, δεν το λέμε εμείς. Δηλαδή, βγάζουν αυτούς που τους παραδέχονται ως κορυφαίους, τους βγάζουν μαλάκες με τα χαζούς. Πώς γίνεται αυτό? Κουβέντα να γίνεται, εντάξει. Κουβέντα είναι φιλοσοφία. Δηλαδή, αυτά όμως είναι γραπτά. Και... αλλά ο Ηρακλής όντως εκστράτευσε στη Δύση. Υπάρχουν ακόμα τα τοπονύμια, υπάρχουν ιστορικές πηγές. Ο Διόνυσος όντως εκστράτευσε στην Ανατολή. Και δεν τα λένε αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα που θα σου διαβάσω, θα δεις τι τεχνολογία είχαν. Έπειτα, λέει, βούτυξαν οι Βραχμάνοι στο νερό και αφού πλήθηκαν έτσι, αυτό μιλάμε τώρα εδώ, δείχνει κάποια. Ήταν γνώστες της φύσης. Προχωρούσαν προς το ιερό στεφανωμένοι και ψάλλοντας ύμνους. Στάθηκαν κυκλικά σαν χορός θεάτρου και αφού τοποθέτησαν κορυφαίο τον Ιάρχα, τον αρχηγό των Βραχμάνων, χτύπησαν τη γη, πρόσεξε, τη γη με όρθια τα ραβδιά τους, μεταλλικά ραβδιά. Η γη κυρτώθηκε. Μιλάμε για οστικό κύμα. Η γη, λέει, κυρτώθηκε σαν κύμα και του σήκωσε δύο πύχεις ψηλά στον αέρα. Σχεδόν 1,5-2 μέτρα στον αέρα. Αυτή η έψιλαν οδή παρόμοια με τον πεάνα του Σοφοκλή που ψάλλουν στην Αθήνα προς τιμή του Ασκληπιού. Όταν κατέβηκαν στη γη, ο Ιάρχας, πρόσφυλε, όταν κατέβηκαν στη γη, ο Ιάρχας κάλεσε τον νεαρό που κρατούσε την άγκυρα και του είπε: «Πρότισε τους φίλους του Απολώνιου». Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό, εδώ έχουμε μία περιγραφή. Ότι γνώριζαν κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Λέει μέσα άλλες περιγραφές ότι φορούσαν δαχτυλίδια μεταλλικά και συντονίζονταν με τις μεταλλικές ράβδες που κρατούσαν στα χέρια τους. Και καθώς έφευγε ο Απολλώνης, του δώσανε δώρο το Απολλώνη ένα μεταλλικό δαχτυλίδι, το οποίο μπορούσε να κάνει πράγματα, έτσι. Μπορεί να σκεφτούμε. Αυτά όλα, το ότι φορούσε, έτρωγε μόνο πράγματα από τη γη, όχι ότι κανέναν έμβιο οργανισμό. Ότι φορούσε ελληνό, δεν θυμάμαι τι... Δεν φορούσε δέρμα ή κάτι. Φορούσε μια συγκεκριμένη στολή, νομίζω λινό. Ναι. Και είχε τα μαλλιά μακριά, συντονιζόταν με το φυσικό περιβάλλον, περπατούσε ξυπόλυτος. Μιλάμε τώρα για κάποια πράγματα, που δεν είναι απαραίτητα τεχνολογία, αλλά την ασυγνώστης κάποιων φυσικών φαινομένων. Όπως είναι ο μαγνητήτης που βγαίνει μέσα από τις περιοχές εκεί πέρα, μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Γνώριζαν, ας πούμε, τις κρυφές πτυχές της φύσης. Μπορούσαν να χρησιμοποιούν πράγματα της φύσης. Μια αρχαία γνώση. Δεν είναι απαραίτητα τεχνολογία, όπως φανταζόμαστε στο μυαλό μας. Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι ή έχουμε να κάνουμε με τεχνολογία ή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είχαν μυηθεί και γνώριζαν πράγματα.
ή και τα δύο μαζί. Ακριβώς. Πάρα πολλές περιγραφές. Όποιος θέλει να διαβάσει Φιλόστρατο, είναι μέσα εκτός Κάκτος. Έχει κάνει τη μετάφραση, είναι πολύ καλή μετάφραση που έχει γίνει. Έχει το αρχαίο ελληνικό κείμενο, για όποιον θέλει βέβαια. Να τα βρει. Λοιπόν, να πούμε για το Κτησία τον Κνίδιο, ο οποίος ήταν στον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Είναι ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που έγραψε βιβλίο ειδικά για την Ινδία. Μιλάμε για την ίδια περιοχή τώρα που. Μέσα, ναι. από το Φιλόστρατο που περιγράφει. Ναι. Το βιβλίο αυτό λέγεται Τα Ινδικά. Το οποίο, αν και είναι απολεσμένο πλέον, όπως και το άλλο του έργο, Τα Περσικά, έχουμε αποσπάσματα τα οποία σώθηκαν μέσα από τον Ελιανό και μέσα από τον Φώτιο στο έργο του Βιβλιοθήκη, γνωστή και ως Μυριόβιβλος. Ναι. Και μέσα από εκεί, ας πούμε, αντλούμε εμέσως πλέον από το Κτησία, έτσι, τον Κνίδιο, όπως περιέγραψε κάποια πράγματα. Για το Κτησία, λοιπόν, τα λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι είχα διαβάσει το Φουράκι, το Μακαρίτη, αλλά και άλλα αρχαία κείμενα και άλλους συγγραφείς που έχουν αναφερθεί σε αυτά, και λέγανε ότι ο Κτησίας μιλούσε για φυλές κοινοκεφάλων, τις οποίες είδαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου. Μόνο κοινοκέφαλοι. Με κάθε είδους τέρας, λένε ότι είδαν φίδια τα οποία ήταν 30 μέτρα μέσα στο γάγκι ποταμό, μέσα εκεί πέρα. Αυτά δεν τα λένε. Και Καλλισθένιος όταν τα έλεγε, τον βγάλανε ο Άγιος Ανδρέας όταν τα έγραψε. Όχι, δεν ξέρουν τι λένε αυτοί. Όχι, αυτοί είναι να μην τους ακούμε. Λοιπόν, μέσα λοιπόν από τον Ελιανό γράφει ο Κτησίας. Στα βουνά του Ινδού ποταμού ζουν άνθρωποι που έχουν κεφάλι σκύλου. Δηλαδή, πέρα από τους τρίμετρους ανθρώπους που συναντάμε και τα φαντάσματα που συναντούμε στην Ινδία, έτσι, βλέπουμε τώρα για ανθρώπους που έχουν κεφάλι σκύλου. Τα ρούχα τους είναι από δέρμα άγριων ζώων. Δεν μιλούν καμία γλώσσα, αλλά γαυγίζουν σε τα σκυλιά και συνοούνται με τον τρόπο αυτό. Οι Ινδοί τους αποκαλούν καλίστριους, που σημαίνει κοινοκέφαλοι. Τα δόντια τους είναι ισχυρότερα από εκείνα των σκύλων. Τους βρίσκει κανείς μέχρι και τον Ινδό ποταμό. Είναι μαύροι και έχουν βαθύ το αίσθημα της δικαιοσύνης, όπως και άλλοι Ινδοί με τους οποίους άλλωστε είναι σε επαφή. Καταλαβαίνουν τη γλώσσα των άλλων, αλλά δεν μπορούν να τους μιλήσουν. Συνεννοούνται με νοήματα όπως οι κοφάλαλοι. Να πω κοφάλαλοι ή συνεννοούνται μήπως τηλεπαθητικά, λέω τώρα, παρένθεση. Το έθνος της αριθμού είναι 120.000. Αυτό μας δίνει πληθυσμό 120.000. Είχα διαβάσει ότι έγραφε ο Κτησίας ότι συνουσιάζονταν, έβλεπαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου στα τέσσερα. Στα τα σκυλιά. Μέχρι και τέτοιες αναφορές έχει στα αρχαία κείμενα. Ακριβώς τα ίδια λέει. Και μάλιστα περιγράφει ότι προσπαθούσαν να προχωρήσουν να μπουν στον πολιτισμό όλοι αυτοί, αλλά με τα χρόνια τους περνούσαν ως κάτι τελείως αφύσικο και τους σκοτώνανε οι ντόπιοι πληθυσμοί. Μήπως Άγιος Χριστόφορος ο Κοινοκέφαλος και όλα αυτά που λένε για τους κοινοκέφαλους, θα πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή μάλλον. Αυτά όλα σε εκείνη την περιοχή ειδικά, και τότε συνάντησε ο στρατός Μεγάλο Αλεξάνδρου, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αυτά, ας πούμε, που έχει πει και ο Ιακόπουλος, ένα ερευνητή, ναι. που περιγράφει ότι ευσταθούν. Τώρα, εμείς μιλάμε γιατί χάλκινα βιβλία αυτό, γιατί περιγράφει ότι η πηγή ήταν χάλκινα βιβλία. Έτσι. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό που διαβάζουμε μέσα από τις πηγές. Εφόσον τα χάλκινα κείμενα και αυτά δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο να πούμε ότι είναι σελήνοι όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι οι βασιλείς του σκότους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν λέω ότι έχει άδικο ή δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτά που εξάγουμε μέσα από τα ήδη σωζόμενα κείμενα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Δημήτρη, να ξεφύγουμε μέχρι κάποιο σημείο. Ναι. Αυτό. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι πολλά έχουν ακουστεί για όλα αυτά, για τις περιοχές στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, για τις πανάρχες εκστρατείες του Διονύσου, του Ηρακλέους. Το θέμα είναι τι υπάρχει. Αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι να ξεκινήσουν να διαβάζουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Και όχι μόνο τα κλασικά, Τίμιο και Κρητή, Αντάξει στην Ιρλανδίδα,
αν να διαβάσουμε για το σπήλαιο του Πλάτωνα, ας πούμε, να διαβάσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Για μένα αυτό είναι απότατη προϊστορία. Δεν είναι δηλαδή να διαβάζουμε μόνο ιστορία και φιλοσοφία, να διαβάσει και προϊστορία. Γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ιστορικούς και τα καταγράφανε αυτά τα πράγματα. Όταν λέω ότι υπήρχαν άνθρωποι με κεφάλι σκύλου, δεν μπορεί να το περιγράφει, δεν ήταν ηλίθιοι. Όταν λέω τέλος ύπαντο, δεν ήταν ηλίθιος. Και όταν έχουμε ιστορικά 100 πηγές, 50 πηγές να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, όπως ο ψευδοκαλλιστένης, έτσι, ο Θησίας, Φιλόστρατος, ο Αριστοτέλης, να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, ο Άγιος Ανδρέας να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όντως υπήρχε αυτό. Έτσι. Τώρα, αν ξεφύγουμε και πούμε για Βασιλείο στους Σκότους, Λευκή και Μαύρη Αδελφότητα, αυτά είναι όλα είναι στην κρίση του καθενός και στο συμπέρασμα να τα βγάζει. Εμείς λοιπόν, αυτά βλέπουμε, αυτά προτείνουν να διαβάσει κάποιος. Δημήτρη, λοιπόν, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε, όπως είπαμε, μετά τη στρατιωτική σου θητεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί έχεις και πολλά να μας πεις για το θέμα με το αντικείμενο που βρήκαν στο Θερμαϊκό τώρα τις προάλλες και έγινε χαμός. Εμείς το είχαμε βγάλει πρώτη, αυτό, 9 Ιουλίου. Και δεν το είχαν βάλει ως πηγή και είπανε μετά ότι το βρήκε ένας κυβερνητής στο εξωτερικό. Όχι, η είδηση ξεκίνησε από την Ελλάδα. 9 Ιουλίου το είχαμε βάλει κι εμείς. Και είχαμε πει ότι, εγώ το είχα το πει στο αντικείμενο αυτό και το είχα πει είναι αυτό. Είναι αντικείμενο, είναι κάτι άλλο. Σημασία έχει όμως το είχαμε βγάλει εμείς. Μην Ωραία, γίνεται κάνουμε... λοιπόν αυτό το πράγμα που δεν βάζει κάποιος πηγή. Θα πες κάνουμε πηγή. Μια δική εκπομπή. Προσεχώς. Θα μπορούσε να γίνει, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Γιατί η εξήγηση δεν έχει δοθεί με πάρκι ακόμα. Θα κάνουμε εκπομπή τώρα, προσεχώς. Θα τα πούμε όλα. Να είσαι καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ. Και ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.